πάνε σε ένα άσχημο γεγονός, παράδειγμα σε μια τελετή κηδείας, μια οικογένεια. Τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται? Κοιτάξτε, βγάλαμε προχθές και μια εγκύκλιο, την οποία διευκρινίζει πάρα πολλά από αυτά τα πρακτικά ζητήματα τα οποία και εσείς στήγετε. Και συγκεκριμένα όσον αφορά τα επιβατικά οχήματα μέχρι 5 θέσεων, δηλαδή τα ταξί και τα ιδιωτικής χρήσεως τα οποία είναι με οδηγό, διευκρινίσαμε ότι επιτρέπεται μόνο η μεταφορά ενός επιβάτη πέραν του οδηγού. Και βεβαίως υπάρχουν οι δύο εξαιρέσεις που επίσης έχετε αναφερθεί. Δηλαδή, συγκεκριμένα, όταν κάποιος πηγαίνει για ιατρικούς λόγους σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο κέντρο υγείας, σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, όπως είναι κάποιος νευροπαθής και πρέπει να έχει και συνοδό, είναι η εξαίρεση στον κανόνα που σας περιέγραψα προηγουμένως. Όπως επίσης, υπάρχει η εξαίρεση στη μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της ή στον πατέρα με τα ανήλικα παιδιά της, δηλαδή σε κάποιον γονέα, ο οποίος για κάποια ανάγκη θα πρέπει να μεταφερθεί μαζί με τα ανήλικα παιδιά του. Αυτές είναι οι δύο μόνο εξαιρέσεις. Οι δύο μόνο εξαιρέσεις που αφορά τον κανόνα οδηγός συν άλλος ένας επιβάτης όσον αφορά τα μέσα τα οποία είναι δημοσίας χρήσεως. Όσον αφορά το γιοταχή, παραμένει ο κανόνας βεβαίως ένας οδηγός και ένας επιβάτης. Τα παιδιά, τα ανήλικα. Συγγνώμη, Παγιέ. Τα ανήλικα περιλαμβάνουν και σε αυτήν την εξαίρεση, όπως και επίσης και για ιατρικούς λόγους. Απλώς εγώ αναφερόμουν προηγουμένως στα οχήματα δημοσίας χρήσης. Καταλάβαμε. Να περάσουμε λίγο στο καυτό θέμα που θα κληθείτε να διαχειριστείτε τις επόμενες ημέρες, και αυτή είναι η έξοδος του κόσμου στα χωριά τους πριν το Πάσχα, ίσως και αρκετά πριν το Πάσχα, ίσως και πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτοί που θα πάνε να παρανομήσουν, πώς εσείς θα μπορέσετε να τους αποτρέψετε, να τους σταματήσετε? Θα κλείσετε τα διόδια, θα κλείσετε εθνικές οδούς, τι σκέφτεστε να κάνετε? Κοιτάξτε, χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και ο υπουργός ο κ. Καραμαλής αναφέρθηκε σε μια σειρά από προτάσεις και σκέψεις που υπάρχουν όσον αφορά την αποτροπή αυτού του φαινομένου. Εγώ θα ξανακάνω μια έκκληση προς όλους τους συμπολίτες μας να παραμείνουν στα σπίτια τους. Είναι πολύ κρίσιμο το επόμενο διάστημα και δεν πρέπει να αφήσουμε πονηριές στην άκρη προκειμένου να αποτρέψουμε την εξάπλωση του ιού. Ξέρετε όμως ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, η αλήθεια είναι, των Ελλήνων που δεν υπακούει σε αυτά. Πώς θα το αντιμετωπίσετε? Θα κλείσετε διόδια, Υπουργέ? Κοιτάξτε, έχουν πέσει διάφορες προτάσεις στο τραπέζι. Μία από αυτές που λέτε είναι και αυτή που αναφέρεστε. Αλλά από εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Στην περίπτωση που θέλουμε να, αν θέλετε, να αποτρέψουμε το όποιο κύμα προς την επαρχία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πέρα από τα διόδια ενδεχομένως θα υπάρξουν και παραπάνω έλεγχοι στις οδούς που είναι προς την επαρχία, είτε μιλάμε για τη Στερεά Ελλάδα και την Βόρεια Ελλάδα, είτε μιλάμε για την Πελοπόννησο. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο είναι κρίσιμο και πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι τα πρόστιμα υπάρχουν εκεί πέρα. Οι έλεγχοι θα υπάρχουν και ενδεχομένως θα υπάρχει μια αυστηροποίηση ακόμα και στις μετακινήσεις, το οποίο ανάλογα με την πορεία των πραγμάτων το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι από το Πάσχα, η πολιτική προστασία βεβαίως και ο ΔΗ θα μπορούν να έχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα τα περιοριστικά. Υπάρχει δυνατότητα από το Υπουργείο Μεταφορών να ελέγξετε τόσους πολλούς δρόμους? Γιατί αυτοί που θέλουν να παρανομήσουν φυσικά δεν θα πάνε τα διόδια, θα πάνε με την αστυνομία και γενικά την πολιτική προστασία και όσους συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, αλλά θα πάνε από τις επαρχιακές οδούς, θα πάνε ίσως νωρίτερα από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δηλαδή, αν πάρετε τα μέτρα καθαρά Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα, καταλαβαίνετε ότι θα κοιτάξουν να φύγουν Παρασκευή. Γι' αυτό σας λέω ότι επειδή όλο αυτό το φαινόμενο είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και όχι στατικό και το κοιτάμε μέρα παρά μέρα και βλέπετε ότι ανάλογα και με την εξέλιξη κάποιων πραγμάτων λαμβάνονται και συγκεκριμένες αποφάσεις, είναι πολύ πιθανόν και τις επόμενες ημέρες να δείτε και μια αυστηροποίηση κάποιων μέτρων, εφόσον υπάρξει κάποιο κύμα ή ενδεχομένως κάποια ένδειξη ότι κάποιοι προσπαθούν να σπάσουν τα περιοριστικά αυτά μέτρα και στην ουσία να φύγουν από τον κανόνα που είναι ότι μένουμε σπίτι και δεν φεύγουμε προς την επαρχία. Υπάρχει ένας άλλος κλάδος, ένας κλάδος που άπτεται της δικής ευθύνης, ο κλάδος των διεθνών μεταφορών, των οδηγών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κρατάνε επί της ουσίας σε επαφή τη χώρα μας και το εξαγωγικό και το εισαγωγικό εμπόριο με τον υπόλοιπο κόσμο. Για αυτούς τους ανθρώπους, τι μέτρα έχουν ληφθεί, κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί δεχόμαστε αρκετές διαμαρτυρίες από οδηγούς? Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή, αν θέλετε, το μέλημά μας ήταν να κρατήσουμε ανοιχτή την τροφοδοσία της χώρας, γιατί πράγματι μιλάμε για έναν κρίσιμο τομέα, όπου αφορά την τροφοδοσία της χώρας, είτε αυτό αφορά σε τρόφιμα, είτε αφορά σε φάρμακα και γενικότερα σε είδη πρώτης ανάγκης. Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, για παράδειγμα, κάποιες προθεσμίες οι οποίες έλυγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είτε αφορούσε τις άδειες των συγκεκριμένων οδηγών. Γιατί ξέρετε, οι οδηγοί οι οποίοι είναι επαγγελματίες πρέπει να ανανεώνουν τις άδειές τους σε ένα τακτά χρονικό διάστημα. Και με κλειστά αυτή τη στιγμή, είτε τακταίο για να περάσουν τα οχήματα,
είτε κλειστά στις υπηρεσίες μεταφορών για την ανανέωση διπλωμάτων, αυτό θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα. Όλοι αυτοί λοιπόν μπήκαν σε κάποια εξαίρεση ακριβώς για να μπορούν να ανοιχτά στην ουσία για αυτούς όλες τις υπηρεσίες όπου χρειάζεται ή αναστήλαμε και τις προθεσμίες ισχύως ακριβώς για να μην χρειάζεται να πάνε σε αυτές τις υπηρεσίες. Ναι. Επίσης, θα σας πω ένα δεύτερο παράδειγμα εσωτερικών και όχι διεθνών. Υπάρχουν για παράδειγμα όλα αυτά τα οχήματα τα οποία αυτή τη στιγμή κάνουν delivery στα σπίτια όσον αφορά τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ. Που επίσης έχουμε δώσει μία, αν θέλετε, παράταση ισχύως για την άδεια την λειτουργία τους ενώ όλα αυτά τα φορτηγάκια. Με αποτέλεσμα το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τέλη του μήνα, μέχρι τέλη Απριλίου, αυτά να μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Επίσης, σε συνδυασμό με τις ενέργειες που έχουν γίνει και από τα συναρμόδια Υπουργεία και έχουμε ενημερώσει και τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τους οδηγούς οι οποίοι, για παράδειγμα, βγαίνουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να γίνονται αντιληπτές αυτές οι παρατάσεις προθεσμιών ή ισχύως στις αδειές τους. Έχουμε ενημερώσει όλες τις αρχές για να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Όπως επίσης και όσοι έρχονται μέσα δεν μπαίνουν στο καθεστώς της καραντίνας που είναι όλοι οι υπόλοιποι εισερχόμενοι επιβάτες στην Ελλάδα. Έχετε αρκετή δουλειά, Υπουργέ. Αρκετή δουλειά και δύσκολο έργο. Και θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε. Είναι πρακτικά θέματα. Εγώ θα είμαι στη διάθεσή σας και πρέπει, επαναλάβω μία έκκληση προς όλους. Ας στηρίξουμε τα μέτρα. Δεν θα είναι πάρα πολλές ημέρες και νομίζω ότι μετά από αυτό θα βγούμε όλοι πιο δυνατοί. Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Καλημέρα μας. Φεύγουμε και πάμε σε ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργήσει αρκετούς τριγμούς και απειλή να διαταράξει τις σχέσεις των γονιών με τους ιδιοκτήτες παιδικών σταθμών. Και το θέμα είναι ότι οι παιδικοί σταθμοί είναι κλειστοί με κυβερνητική απόφαση και κάποιοι παιδικοί σταθμοί, δεν ξέρω αν αυτό είναι ο κανόνας, θα μας ενημερώσει γι' αυτό ο κύριος Γιώργος Σταθόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Έχουν αρχίσει και στέλνουν ραβασάκια email και ζητάνε να πληρωθούν για αυτό το διάστημα από τους γονείς, οι οποίοι έχουν και τα παιδιά στο σπίτι. Ο κύριος Σταθόπουλος θα μας εξηγήσει το περιβάλλον για να καταλάβουμε, ομολογώ δεν το ξέρουμε πολύ καλά. Καλημέρα σας, κύριε Σταθόπουλε. Καλημέρα.